Βρισκόμαστε με τον Πάτερ Ευστράτιο Συρίγο, το γνωστό σε όλους μας Παπά Στρατή. Όπως θα θυμάστε, είχαμε κάνει μία συνέντευξη, το πρώτο μέρος, το οποίο είχε να κάνει με τη μουσική. Ο Πάτερ Ευστράτιος ήταν μουσικός και το πρώτο μέρος είχε να κάνει με τη μουσική. Τώρα θα πάμε στο δεύτερο μέρος, που κατά τη γνώμη μας είναι και το πιο δύσκολο, που θα έχει να κάνει με την ιεροσύνη, με την απόφαση σας αυτή να γίνετε παπάς, με λίγα λόγια. Αυτή η μετάβαση πώς προέκυψε? Καταρχήν θα ξεκινήσω, επειδή είμαστε ακόμα σε εορτινές ημέρες. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, και ο καθένας να καταφέρει στη ζωή του να βρει την ευτυχία του, την προσωπική, για να μπορεί να τη μεταλαμπαδεύσει και στους άλλους. Κοιτάξτε, είχαμε μιλήσει για τη ζωή μου πριν, η οποία ήταν ουσιαστικά στη νύχτα. Ήταν πολύ διαφορετική, και αυτό κάνει τον κόσμο να απορεί, από αυτή που είναι η ζωή μου τώρα. Για τους άλλους είναι παράξενο. Για μένα δεν είναι καθόλου παράξενο. Απλά ο άνθρωπος είναι πολυδιάστατο «ον». Δεν είναι ένα πράγμα μόνο. Εγώ είχα μέσα μου και τις δύο ανησυχίες. Και το, η μουσική, αλλά και την ιεροσύνη, σε μία προσωπική μου αναζήτηση να πλησιάσω το Θεό με το δικό μου τρόπο και πιο κοντά και με πιο απτό τρόπο. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μου, Παναγιώτη. Στην ουσία ο Στρατής έμεινε Στρατής. Ο ιερέας Στρατής ή Παπαστρατής είναι, ναι μεν, κάτι διαφορετικό σαν εικόνα, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό σαν προσωπικότητα. Ο ιερέας δεν κατάργησε την προσωπικότητά μου, με έβαλε να δω πράγματα στη ζωή μου και να αναζητήσω πράγματα τα οποία τα είχα ανάγκη και εγώ. Οπότε η μετάβασή μου δεν ήταν δύσκολη, ήταν απόφαση, η οποία ήταν όριμη απόφαση, και ήταν κάτι το οποίο εγώ το ήθελα και από μικρός. Κάποια στιγμή το αναζήτησα περισσότερο και το έκανα. Απλά πράγματα. Άρα δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω, ότι από μικρός ήσασταν σίγουρος, ναι, ότι θα είχα κάποια στιγμή. Είχα αυτή την κλίση. Αλλά η κλίση είναι δύο. Είναι η κλίση από κάτω και η κλίση από άνωθεν. Όταν αυτές οι δύο κλίσεις έρθουν κοντά, δηλαδή με λίγα λόγια, τότε γίνεσαι ιερέας. Καταφέρατε και κάνατε και τις δύο αγάπες σας, τις παντρέψατε, κάπως έτσι να το πω, ότι η μία ήταν η μουσική και η άλλη η ιεροσύνη, η εκκλησία. Εγώ έχω πει ότι στη ζωή μου κατάφερα να κάνω τις αγάπες μου τρόπο ζωής μου. Στην πρώτη, η πρώτη μου αγάπη, ερασιτεχνική αγάπη, γιατί έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα. Ορισμένες φορές λέμε, Παναγιώτη, α, αυτός είναι επαγγελματίας. Όχι. Ο επαγγελματίας δεν είναι αυτός που πραγματικά αγαπά αυτό που κάνει όλες τις φορές. Αυτός που αγαπάει την τέχνη του ή αγαπάει τη δουλειά του ή αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί το ένα είναι δουλειά, η μουσική, ενώ το άλλο είναι λειτουργήμα. Πρέπει να πηγάσει από μέσα του, να το αγαπάει για να το κάνει καλά ή όσο καλά ή όσο μπορεί να το φτάσει σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Ναι, οι δύο μου αγάπες γίνανε τρόπο ζωής μου. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω ακόμα, ότι είστε ένας νέος ιερέας, επικοινωνιακός, έχετε την άποψή σας, έχετε με τον κόσμο επαφές, δεν είστε, ας πούμε, κλεισμένος στο σπίτι, έχετε μια αλφα κοινωνική ζωή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, το Ράσο κάνει τον παπά ή ο παπάς το Ράσο? Αυτό, Παναγιώτη, τώρα είναι πολυδιάστατο ερώτημα και με πάρα πολλά πλοκάμια, το οποίο τώρα με βάζεις λίγο, που λένε, στον τοίχο, αλλά θα προσπαθήσω με κάποιο τρόπο να πω την ταπεινή μου άποψη ή να το διαλευκάνω σε κάποια σημεία. Μάλιστα. Ταξιδεύουμε πάρα πολύ συχνά. Θα στο αρχίσω με ένα παράδειγμα.
Γνωρίζουμε οι περισσότεροι τους καπετάνιους από τα πλοία, έτσι. Τους έχουμε δει, έχουμε πιει καφέ μαζί τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απλοί, στη γέφυρα είναι με το τζινάκι τους, με το παντελονάκι τους. Τη στολή τους συνήθως δεν την φοράνε, έτσι. Ναι. Την έχουν στην καμπίνα. Εσύ λοιπόν, όπως ταξιδεύεις κάποια στιγμή, βλέπεις ότι το πλοίο έχει κάνει ένα ρήγμα σε σημείο που δεν το βλέπει κανείς. Το βλέπεις μόνο εσύ. Μάλιστα. Τρέχεις λοιπόν, πού θα πας, στον καπετάνιο. Ναι. Έτσι. Τρέχεις λοιπόν στον καπετάνιο και του λες, καπετάνιο μου, στο σημείο που είμαι εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα ρήγμα. Τι γίνεται? Πηγαίνεις στη στολή του που κρέμεται στην καμπίνα του ή στον καπετάνιο? Στον καπετάνιο. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δίνει πολλή λύση στο ερώτημα, κατά πρώτης. Δεύτερον, στο θέμα της ιεροσύνης. Σαφώς το τιμημένο ράσο είναι το τιμημένο ράσο. Αλλά από μόνο του όμως δεν κάνει τίποτα. Θεωρώ εγώ ταπεινά. Το ράσο το τίμησαν και το λεύκαναν με τη ζωή τους οι άνθρωποι, οι ιερείς που ήταν μέσα. Όπως και για να μην ευλογούμε μόνο τα γένια μας, το ατίμασαν και οι ιερείς, ναι, που αναξίως ήταν μέσα. Ο Χριστός, Παναγιώτη μου, είπε μία κουβέντα και την είπε ο ίδιος ο Χριστός. Το Σάββατο έγινε για τους ανθρώπους και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δεν μπορεί ένα ένδυμα να υπερβεί τον άνθρωπο. Αν εγώ είμαι ένας ιερέας της αγάπης, της φιλανθρωπίας, αυτό που συστήνει ο Χριστός, έχω τιμήσει και την εικόνα μου. Εάν εγώ δεν είμαι αυτός ο ιερέας, έχω ατιμάσει την εικόνα μου. Το ράσο δίνει μία εικόνα στον ιερέα, αλλά δεν είναι η ουσία. Και θέλω να λύσω και μία μεγάλη παρεξήγηση που την ακούω και μάλιστα μου την είχαν πει και οι ιερείς, οι οποίοι είναι παλιότεροι από μένα και μου λέει θα σου τύχει πολλές φορές. Ακούς παλιότερους ανθρώπους που προφανώς έχουν παρεξηγήσει κάποια πράγματα και μου το είπανε και εμένα, δηλαδή έχω και ίδια εμπειρία ότι εγώ τώρα δεν τιμώ εσένα, δεν σέβομαι εσένα, σέβομαι το ράσο που φορείς. Δηλαδή αν το βγάλω δεν έχω την ιεροσύνη. Είναι λοιπόν και παγίδα αυτό. Σαφώς είπαμε ότι ο ιερέας στους αιώνες, γιατί δεν είναι πάρα πολλά χρόνια που φοράει ράσο ο ιερέας, έχει συνδυαστεί τουλάχιστον κάποιους αιώνες, έχει συνδυαστεί με το ράσο. Υπάρχουν ιερείς άγιοι οι οποίοι τίμησαν αυτό το ράσο, αλλά ποτέ μια εικόνα δεν υπερβαίνει την ουσία του ανθρώπου. Η ευθύνη μας δεν είναι στην εικόνα μας, η ευθύνη μας είναι στη ψυχή μας και στην ουσία μας και τι εμείς μεταφέρουμε στον κόσμο σαν στρατής, σαν Παναγιώτης, σαν τάδε. Και μην ξεχνάμε και πολλές φορές ότι ενίοτε, συγγνώμη, οι στολές εμπεριέχουν και μία εξουσία η οποία, για να μην κρυβόμαστε, περνάει και σε εμάς. Εμπεριέχουν ένα κύρος. Αλλά όμως εμείς οι οποίοι φοράμε στολές έχουμε ένα σχήμα και εμείς και ο καπετάνιος, όπως λέμε, και ο στρατιωτικός και ο αστυνομικός, πρέπει να καταλάβουμε στην ουσία μας ότι δεν μας δίνει τίποτα περισσότερο. Απλά πρέπει να καταλάβουμε και περισσότερο ακόμα ότι ούτε εξουσιάζουμε, ούτε κυβερνούμε τον κόσμο. Διακονούμε τον κόσμο. Είμαστε εδώ ως αυτές οι εικόνες, αυτή η ουσία του πράγματος. Εγώ ως ιερέας, ο άλλος από το δικό του μετερίζει για να διακονήσουμε τον κόσμο και όχι να ασκήσουμε εξουσία στον κόσμο, ό,τι τύπου εξουσία, πνευματική ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Νομίζω ότι σου έδωσα μία απάντηση. Σαφώς δεν είμαι κατά του ράσου, το φοράω και εγώ μπήκα στο ράσο με δική μου ευθύνη και με δική μου απόφαση, αλλά ήταν πολύ όμορφη η ερώτηση που μου έκανες. Θεωρώ ότι πρέπει να φύγουμε, να φεύγουμε τις περισσότερες φορές από την εικόνα και να μένουμε στην ουσία. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ ωραία η απάντηση που έδωσες και πράγματι έτσι είναι, είσαι κάτι διαφορετικό. Είμαι αυτό
είμαι ο στρατής απλά και έγινα ο ιερέας στρατής. Δεν παγιδεύτηκα στο γεγονός ότι η εικόνα μου άλλαξε το χαρακτήρα μου ή ότι η εικόνα μου ή αυτό που έγινα, την ιεροσύνη, την πήρα εγώ. Αυτή η ευθύνη είναι πάνω στους ώμους μου, η ιεροσύνη. Μάλιστα. Έχεις πει σχεδόν με λίγες λέξεις όλα όσα ήθελα να σε ρωτήσω και δεν ξέρω τι άλλη ερώτηση να σου κάνω. Απλώς θα ήθελα να μου πεις, και δεν θα σου ξανακάνω άλλη ερώτηση, θα πεις μετά ό,τι θέλεις εσύ, θα ήθελα μόνο να μου πεις, τα παιδιά και οι νέοι βλέπω ότι δεν πάνε τόσο πολύ στην εκκλησία, δεν είναι, καταλαβαίνεις τώρα, πώς το βλέπεις, φταίει κάτι, γιατί, ο λόγος ποιος είναι. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το... Είναι ένας πόνος προσωπικός δικός μου και μια ευθύνη προσωπική δική μου, επειδή επικοινωνώ συνέχεια με τους νέους ανθρώπους και δόξα του Θεώ επικοινωνούν και εκείνοι μαζί μου και έχουμε επαφές πολλές και βρισκόμαστε και στα μέρη τα δικά τους, έρχονται και στο ναό μου. Ωστόσο, ο Παναγιώτη όντως είναι ένας πόνος. Ο νέος κόσμος δεν έρχεται στο σύνολό του στην Εκκλησία. Αποσπασματικά έρχονται κάποιοι νέοι άνθρωποι, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει εμάς, τους εκκλησιαστικούς παράγοντες, και εγώ είμαι ένας απλός εφημέρειας, ένας απλός ιερέας, ένα χωριό, δεν μπορώ κάτι να κάνω. Τα κίνητρα, δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι, αλλά πριν φτάσουμε στα κίνητρα για να έρθει ο νέος κόσμος στην Εκκλησία, πρέπει μάλλον να κάτσουμε και να αναρωτηθούμε ενδεχόμενα λάθη που κάναμε. Γιατί και εγώ έχω ένα παιδί που είναι τώρα στην εφηβεία, ένα γιο που είναι τώρα στην εφηβεία και έχει αναρωτήσεις και μέσα από το παιδί μου βλέπω και τις αναρωτήσεις και των άλλων παιδιών που πιθανώς θα είναι οι ίδιες σχετικά με την Εκκλησία. Ενδεχομένως δημιουργήσαμε και εμείς οι ιερείς ένα κλίμα το οποίο είναι λίγο ενοχικό, είναι λίγο απαγορευτικό, είναι λίγο φοβικό. Δηλαδή μην ξεχνάς ότι και στις ηλικίες τις δικές μας πηγαίνουμε στην εκκλησία από ένα φόβο. Μας ξυπνούσε η μάνα μας το πρωί ντε και καλά για να μας πάρει να πάμε στην εκκλησία. Όταν μεγαλώσαμε, ο χώρος αυτός για μας δεν ήτανε οικείος, δεν ήταν αγαπητικός. Πηγαίναμε επειδή το ήθελαν οι γονείς, μας έσπρωχναν οι γονείς να πάμε και λέγανε οι γονείς τον πηγαίνω για να συνηθίσει. Όχι, δεν είναι συνήθιο η εκκλησία. Η εκκλησία είναι βίωμα, δεν είναι συνήθιο, ούτε πας με το ζόρι. Και εμένα ο γιος μου δεν τον έχω ξυπνήσει και τολμώ να το πω σε όλο τον κόσμο αυτό που θα μας δει και θα μας ακούσει αύριο, δεν τον έχω ξυπνήσει ποτέ το πρωί. Εκείνος ξυπνάει το πρωί και μου λέει μπαμπά σήμερα θα έρθω μαζί σου. Οι νέοι λοιπόν κάτι θένε από μας, ίσως θένε μια περισσότερη αλήθεια. Ίσως έχουν διαπιστώσει κάποια πράγματα ότι συγκρούονται ή ότι υπάρχουν και αχνά ψέματα τα οποία τα νέα παιδιά που έχουν σήμερα εξελιχθεί, έχουν σήμερα μπροστά τους ένα ίντερνετ το οποίο τα λέει όλα. Έρχεται ο γιος μου και μου λέει εσύ μπαμπά λες αυτό, διαβάζω ένα κομμάτι από την Καινή Διαθήκη, αλλά λέει ο Χριστός. Τι μας λέτε τώρα, μας έχετε μπερδέψει. Έχει μπερδευτεί το παιδί, σαφώς και έχουν μπερδευτεί τα παιδιά. Σαφώς πρέπει να βρούμε κίνητρα, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο κίνητρο είναι να τους δώσουμε να πιστέψουν ότι ο Χριστός αγάπη εστί. Όχι απαγόρευση, όχι ενοχή, όχι φόβος. Γιατί πάλι θα μιλήσω με τα λόγια του Χριστού. Η αγάπη έξω εκβάλλει των φόβων. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσουν και φύγουνε από τη δέσμευση της μάνας και του πατέρα και συνειδητοποιήσουν ότι δεν είμαστε, και παίρνουν και την ευθύνη πάνω μου, δεν είμαστε και εμείς τόσο καθαροί απέναντί τους, φεύγουν. Όταν είσαι εμείς ιερείς εννοείς ή οι γονείς. Έχουμε ευθύνη ιερείς. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη. Και οι γονείς έχουν την ευθύνη. Και φυσικά έχουν ευθύνη, γιατί αν και εκείνοι δεν έχουν βρει τον ωφέλιμο τρόπο να εκκλησιάζονται και δεν εκκλησιάζονται, σαφώς δεν παραδειγματίζεται και το παιδί.
Αλλά αν το παιδί έχει αναζητήσεις, όταν μεγαλώσει, αντί να φύγει, πραγματικές όμως αναζητήσεις, πραγματικές αναρωτήσεις για το Θείο, για το Χριστό, για τον Θεό, για όλα αυτά που περιβάλλουν τη θρησκεία μας και την Εκκλησία, δεν θα έρθει. Γιατί, τι έχει δει? Ένα περιβάλλον το οποίο απαγορεύει, το οποίο ελέγχει, το οποίο φοβίζει, το οποίο ενοχοποιεί. Είναι πολύ δυνατά αυτά τα στοιχεία μέσα στην Εκκλησία. Είναι κρίμα να είναι τόσο δυνατά και να μην πηγαίνει μπροστά η μεγάλη αγάπη. Υπάρχουν ιερείς που έχουν δείξει τεράστια αγάπη στα παιδιά. Αγάπη, πατερική και μητρική αγάπη αυτοί οι ιερείς, και είναι άξιοι και τους ακολουθούν τα παιδιά. Άρα κάτι δεν γίνεται, Παναγιώτη. Κάτι δεν έχει πάει μπροστά. Και είναι μεγάλος πόνος. Όχι τα παιδιά να εκκλησιάζονται, αλλά τα παιδιά να έρθουν κοντά στο Χριστό. Εμείς να τους το εμφυσίσουμε αυτό. Εμείς να τους εμφυσίσουμε Χριστό. Και εμείς να του διδάξουμε Χριστό, αλλά Χριστό, πραγματικό Χριστό. Αυτή είναι η ευθύνη δική μας απέναντι στα παιδιά. Μάλιστα. Ήσασταν πολύ κατατοπιστικός. Εγώ δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι. Δεν ξέρω κιόλας ακριβώς πώς είναι. Από εδώ και πέρα, αν θέλετε να μας πείτε κάτι εσείς ακόμα για τη Σύφνο, για τη μουσική, κοίταξε, για την Εκκλησία. Το μόνο που θέλω να προσθέσω ένα μικρό, ότι βλέπω όμως, για να λέμε και από την άλλη πλευρά, ότι αρκετοί νέοι της Σύφνου ασχολούνται με τις εκκλησίες ως επίτροποι, έχουν κάνει κάποιες επιτροπές και φροντίζουν τις εκκλησίες. Τις συντηρούν, τους κάνουν διάφορα μερεμέτια, ας το πούμε, διάφορα ανακαινήσεις, οι οποίες μπορεί να είχαν γκρεμίσει αυτές οι εκκλησίες, αν δεν τις συντηρούσαν οι νέοι και οι παγιοί, αλλά και αρκετή νεολαία που συντηρεί. Σαφώς, και αυτό είναι μία ευγενής προσφορά και μία αξιέπαινη προσπάθεια των νέων. Αλλά πάλι θα πω κάτι το οποίο είναι λίγο τολμηρό, αλλά νομίζω ότι είναι όπως το νιώθω εγώ, δεν θα το κρίνω. Η άποψή σας, θέλουμε, εννοείται. Η άποψή μου είναι ότι δεν φτάνουν τα μπετά. Δεν φτάνουν οι πεζούλες. Όχι, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν οι αρμοί. Αλλού είναι η ουσία του πράγματος. Το βλέπω, αλλά αυτό που με ανησυχεί, εκτός το ότι έχουμε ωραίους ναούς, ωραία ναίδρια, ωραία εξοκλήσια, σαφώς, μέσα μας τι υπάρχει? Μήπως κοιτάμε το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, αλλά δεν έχουμε μέσα μας τη ζεστασιά, τη θρησκευτική? Ναι μεν, μας θολώνει το κτίριο, αλλά δεν μας θολώνει μόνο αυτό. Το κτίριο είναι ένα κτίριο, ιερό μεν, αλλά ένα κτίριο. Το περιβάλλον γύρω από το κτίριο, το οποίο είναι όμορφο και ειδικά στη Σύφνο είναι πανέμορφα, είναι περιποιημένα, είναι, όπως λέμε, να το πούμε λαϊκά, απλά στην πένα. Δεν έχει όμως βάση όταν είναι μόνο αυτό. Εγώ απλά το είπα με το σκεπτικό ότι δεν τους έστειλε κανείς με το ζόρι να πάνε. Θέλουν και το κάνουν, άρα κάτι αισθάνονται μέσα τους ότι πρέπει να πάνε να το κάνουν. Και το κάνουν, δηλαδή, εγώ από δεν την πάνε στην καφετέρια την Κυριακή το πρωί και πάνε στην Εκκλησία. Το πιο πνευματικό, και θα σου πω και ένα παράδειγμα από ένα παιδί, το οποίο αξίζει να το πω, πάνω σε αυτό που είπες και μου έδωσες και μια ωραία πάσα, ότι το πρωί δεν πάνε στην καφετέρια. Μου έχει τύχει εμένα προσωπικά και με χαροποίησε πάρα πολύ. Ναι, σου είπα ότι αυτή η οικειοθελής τάση, εκεί όμως είναι αξιέπαινη. Εκεί όμως πρέπει να μπούμε και εμείς, και οι ιερείς, και οι γονείς, και οι πρώτεροι επίτροποι, να διδάξουμε τα παιδιά μας ότι αυτά δεν τα κάνουν για τον καλοπισμό. Τα κάνουν γιατί το νιώθουν. Να τους κάνουμε μάλλον εμείς να το νιώσουν. Ότι μέσα σε αυτό το κτίριο που εσύ περιποιείς αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η πολυέλεη, κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Γίνονται μυστήρια, γίνονται λειτουργίες, κοινωνάει κόσμος, μεταβάλλεται σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό να του πούμε πρώτα και μετά να του πούμε πώς
κινείται μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται ναός, που λέγονται κοιλιά, που λέγονται τράπεζες. Κατάλαβες τι εννοώ? Κατάλαβα. Και σχετικά με αυτά τα παιδιά, πρόσφατα λειτουργούσα. 7 λοιπόν και κάτι, ούτε 7,5, έρχεται ένα παιδί, νεαρό παιδί, 20-22 χρονών, έρχεται στο ιερό και μου λέει: «Παπά, ήμουνα σε ένα μαγαζί», μην πούμε το μαγαζί. Νυχτερινό. Ναι. Άλιστα. «Και διασκεδάζαμε μέχρι τώρα. Όμως εγώ», μου λέει, «δεν πήγα στο σπίτι, ήθελα να έρθω στην εκκλησία να μπω». Α, ήρθε κατευθείαν από την νυχτερινή διασκέδαση στην εκκλησία. Του λέω: «Σαφώς και να μπεις και ευπρόσδεκτος είσαι και θα κάτσεις στο ιερό να με βοηθήσεις». Αυτό το παιδί έλαμψε εκείνη τη στιγμή. Γιατί? Γιατί αισθάνθηκε την αποδοχή. Θα μπορούσα να του πω: «Ήρθες από το μαγαζί, έχεις πηγή, έχεις κάνει, έχεις αυτό». Ο Χριστός τους δέχεται όλους. Και εγώ που είμαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και έχω και αυτή την εικόνα, αυτό πρέπει να περάσω στον νέο άνθρωπο και να το νιώθω και να το περάσω. Ναι, να μην είναι κάτι στημένο. Να μην είναι κάτι στημένο. Επειδή το νιώθω, εμένα με χαροποίησε αυτό το παιδί, γιατί μάλιστα ήρθε μια κυρία και μου λέει: «Αχ, αυτός μυρίζει ουίσκια». Της λέω: «Δεν έχει σημασία», της λέω, «τι μύριζε». Έφυγε όμως και έστριψε με το μηχανάκι του και ήρθε στο ναό να εκκλησιαστεί. Δεν πήγε να κοιμηθεί 7,5 ώρα το πρωί, ξενυχτισμένος και ενδεχομένως και πιωμένος. Εμένα η αρμοδιότητά μου δεν είναι να ελέγξω τι ήπιες και τι έκανες και μυρίζεις ουίσκια ή κρασιά. Σωστά. Είναι να δω την τάση του και εκείνη τη στιγμή το τι τον όθησε να έρθει να εκκλησιαστεί. Μάλιστα. Το καταλάβαμε. Κλείνοντας εδώ, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο, γιατί δεν μ' αρέσει, σε ευχαριστώ προσωπικά για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που μου έδωσες. Φυσικά μίλησα κατά τη δική μου ταπεινή άποψη και η άποψη ενός ανθρώπου δεν εκπροσωπεί την άποψη της Εκκλησίας. Ωστόσο θεωρώ ότι ειδικά οι άνθρωποι της Εκκλησίας και οι άνθρωποι που είμαστε χριστιανοί πρέπει να ψάξουμε εσωτερικά και να δούμε την ουσία μας, την ουσία των πραγμάτων. Εκεί, στην εσωτερική αυτή αναζήτηση, στη βαθιά εσωτερική αναζήτηση και διώχνοντας αυτό το απέξω, εκεί θεωρώ ότι θα βρούμε τον Χριστό. Και φυσικά, αφού τον βρούμε, όσο μπορέσουμε να τον βρούμε και όσο άξιοι είμαστε να τον βρούμε, θα τον μεταλαμπαδεύσουμε και στους νέους ανθρώπους και στο ποιμνιό μας. Όμως με την ουσία του. Αυτό νομίζω ότι είναι ο στόχος. Η ουσία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, που για άλλη μία φορά επισκέφθηκες την ταπεινότητά μου, γιατί δεν είμαι και τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά είμαστε στο νησί, βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι το να ακούγεται κάποια άποψη δεν είναι κακό. Επαναλαμβάνω ότι εγώ είπα την προσωπική μου ταπεινή άποψη. Σου εύχομαι καλή χρονιά, όπως εύχομαι καλή χρονιά και σε όλο τον κόσμο, και εύχομαι σύντομα να προσευχηθούμε, να δεηθούμε στον Θεό να μας απαλλάξει και από αυτή την κατάσταση που ζούμε, με αυτή την πανδημία, και κυρίως να φύγει από πάνω μας ο φόβος και ο διχασμός. Μακάρι. Καλό 2022 σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, και φυσικά η τιμή ήταν δική μου που δέχτηκες να μιλήσεις, γιατί δεν το κάνει ο καθένας. Έχω πει σε αρκετό κόσμο, κάποιοι δεν θέλουν, κάποιοι ντρέπονται, κάποιοι νομίζουν ότι δεν μετράει η άποψή τους. Η κάθε άποψη μετράει, και βασικά αυτό ήθελα, τη δική σου
προσωπική άποψη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρόνια να έχουμε.